Ξεκινούμε τώρα με τη σούπα μας κολοκύθα και η κολοκύθα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι βασικά τα κολότζα, όπως τα λέμε στην Κυπριακή, τα οποία μπορούμε να βρούμε στην φρουταρία, στην ΑΜΕΓΑ μάλιστα, τα έχουν κομμένα, ζυγισμένα σε δισκάκια αν θέλετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καθαρίσετε την κολοκύθα, να φύγουν τα σποράκια της και να κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Λοιπόν, και πάμε για την εκτέλεση της σούπας. Σε μια έτσι ευρύχωρη κατσαρόλα τη βάζουμε σε πολύ δυνατή φωτιά και ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο μας. Επόμενο υλικό, κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία κουταλιά θα χρειαστούμε μέσα μαζί με την πιπερόριζα, το ginger. Πολύ ωραίο υλικό που θα δώσει ωραία μυρωδιά στη σούπα και αυτό έτσι τριμμένο στον τρίφτη μας. Μέσα και αυτό. Ένα πολύ γρήγορο ανακάτεμα και είμαι έτοιμη τώρα να ρίξω μέσα την κολοκύθα μας, τα κομματάκια. Επόμενο είναι το νερό μας. Θα χρειαστούμε 1 λίτρο νερό. Αν προσέξετε, έχω βάλει ζεστό νερό. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία της ετοιμασίας της σούπας ακόμα πιο γρήγορη, γιατί δεν θα ανάγκη να περιμένουμε να ζεσταθεί μέσα στην κατσαρόλα. Επίσης, τώρα πάμε να βάλουμε το αλάτι μας, το πιπέρι μας και επίσης ζωμό λαχανικών σε σκόνη, περίπου 1 κουταλάκι. Ανακάτεμα και πάλι. Και βασικά τώρα περιμένω να χογλάσει έντονα το νερό της σούπας μας. Και το νερό μας τώρα, όπως βλέπετε, χογλάζει έντονα. Άρα χαμηλώνω τη φωτιά μου. Από το 16 τώρα πάμε στο 2. Και αφήνω τη σούπα μου να σιγοβράσει για περίπου 30 με 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσει εντελώς η κολοκύθα μας και θα την μπλεντάρουμε. Και η σούπα μας είναι έτοιμη τώρα να την κάνουμε βελουτέ, να την αλέσουμε. Έχει μαλακώσει έτσι ωραία η κολοκύθα μας, αλλά πριν την κάνω βελουτέ, θέλω να της προσθέσω έξτρα γεύση. Και γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω την κρέμα Χόπλα. Αυτή είναι φυτική κρέμα, χωρίς καθόλου ζωικά παράγωγα. Άρα είναι, ας πούμε, γενιστήσιμη και vegan, vegetarian αυτή η σούπα μας. Οπότε πάμε να βάλουμε μέσα την κρέμα μας πριν την αλέσουμε, γιατί θέλω να δώσω έτσι μια πιο πλούσια γεύση στη σούπα μου. Και με το blended χυρός μας αλέθω τη σούπα. Και η σούπα μας είναι έτοιμη. Είναι ό,τι πρέπει αυτές τις νύχτες τώρα του χειμώνα που είναι και κρύο και αν θέλετε έτσι να την κάνετε πιο πλούσια μπορείτε να συνοδεύσετε με λίγο ψωμάκι και έτσι μία ποικιλία ωραίων τυριών. Είναι ό,τι πρέπει. Ακόμα μπορείτε να τρίψετε και παρμεζάνα αν θέλετε πάνω από τη σούπα σας. Είναι μια σούπα που λατρεύουμε στο σπίτι και λίγο φρέσκο πιπέρι οπωσδήποτε. Και για μένα λίγα έξτρα αλάτι. Δεν πρέπει αλλά να το που μου αρέσει το αλατάκι μέσα στο φαγητό μου. Και να δοκιμάσουμε. Πραγματικά, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, πλούσια, έτσι χορταστική. Και ό,τι πρέπει για να μας ζεστάνει αυτές τις κρύες μέρες.